Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Τώρα θα κάνουμε ένα tag, το οποίο το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου και έχω τις ερωτήσεις εδώ πέρα μέσα. Και έχει θέμα ύπνος, tag ύπνος. Κάνω tag όλους όσους βλέπουν το βίντεο. Μην με βάζετε να γράφω αναλυτικά όλα τα κανάλια σας, ξέρετε εσείς ποιες είστε, κάνετε το tag. Μπράβο τα καλά μου τα κορίτσια. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Ερώτηση 1. Πόσες ώρες κοιμάστε, τι ώρα πέφτε για ύπνο και τι ώρα σηκώνεστε το πρωί. Πόσες ώρες κοιμάμαι. Λοιπόν, εγώ οι απαντήσεις μου θα είναι λίγο περίεργες γιατί τώρα λόγω ο ύπνος μου ήταν πάρα πολύ διαταραγμένος και τώρα επανέκτησε τα φυσιολογικά του. Λοιπόν, εγώ κοιμάμαι γύρω στις 8 ώρες. Θα πέσω και ύπνο στις 1 και θα ξυπνήσω ας πούμε στις 9 ή θα πέσω στις 12 και θα ξυπνήσω στις 8. Το ιδανικό για μένα είναι 6,5 ώρες ύπνο, δηλαδή όταν κοιμάμαι 8 με 9 όπως τώρα δεν είμαι και στα πολύ καλά μου. Αλλά με 6 ώρες ύπνο, με 6,5 ώρες ύπνο είμαι τζερ. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με το να ξυπνάω βέβαια και με το να κοιμάμαι. Έχω τέλος πάντων. Κοιμάστε το μεσημέρι. Ερώτηση νούμερο 2. Κοιμάστε το μεσημέρι. Αν είναι πόσες ώρες. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κοιμάμαι το μεσημέρι, αλλά κοιμάται το αγόρι μου και αναγκαστικά επειδή κοιμάται αυτός. Δεν έχω τι να κάνω, κοιμάμαι κι εγώ. Και είναι πολύ βλακεία, γιατί εγώ αν πέσω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ 45 λεπτά, ας πούμε, που κοιμάται αυτός και να σηκωθώ και να είμαι φρέσκια. Θα κοιμηθώ 3 ώρες σερί και μετά θα είμαι σαν ζόμπι όλο το απόγευμα. Λοιπόν, τι μαξιλάρι έχετε. Παλιότερα ήμουν μικρή, είχα κουκουλένιο μαξιλάρι. Μετά πήγα σε αυτά τα ορθοπαιδικά, τα ξέρεις που κάνουν έτσι. Και τώρα έχω ένα πολύ απλό μαξιλάρι, δεν ξέρω πώς με βόλεψε. Ένα εντελώς απλό μαξιλάρι, ούτε πολύ ψηλό, ούτε πολύ χαμηλό. Κοιμάμαι. Με τι σκεπάζεστε το χειμώνα και μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, το χειμώνα είτε με 3 κουβέρτες ή με κανένα παύλωμα που να βγάζει την πέπελη. Δηλαδή, πολύ σκεπάζομαι. Και το καλοκαίρι με καμιά κουβέρτα πικέ. Δεν μ' αρέσει το σεντόνι, γιατί θέλω πάντα να νιώθω ότι έχω βάρος επάνω μου. Ακόμα και αν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν πειράζει. Καλύτερα να υδρώνω και να έχω κάτι βαρύ επάνω μου, παρά να κοιμάμαι, ας πούμε. Απορώ πως κοιμούνται μερικοί χωρίς σεντόνι κιόλας. Δηλαδή, έτσι, τέλος πάντων. Τι φοράτε στον ύπνο. Λοιπόν, εγώ στον ύπνο το χειμώνα φοράω πιτζάμες και φανελάκι από μέσα. Δεν φοράω κάλτσες. Το καλοκαίρι φοράω τις κανονικές πιτζάμες χωρίς φανελάκι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τα ισόρουχα, δεν μπορώ να κοιμηθώ γυμνή εντελώς. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με στενά ρούχα. Γενικά, ας πούμε, πρέπει να έχω τις πιτζαμούλες μου που με βολεύουν με τα μακριά τα μανίκια, να μην είναι σφιχτά εδώ στο λαιμό. Να μην με σφίγγει το λάστιχο στη μέση, να μην γυρνάνε τα μπατζάκια και σηκώνονται, να μην... τέλος πάντων, θέλω ιδανικές καταστάσεις. Λοιπόν, κοιμάστε ποτέ με το μακιγιάζ. Όχι, πάντα πλένω το πρόσωπο μου τη νύχτα, ακόμα και δεν είμαι τύφλα μυθισμένη, κοιμάμαι να ξεβαφτώ. Πάντα, ποτέ δεν κοιμάμαι με το μακιγιάζ. 7. Πλένετε πάντα τα δόντια σας πριν τον ύπνο. Εδώ δηλώνω ένοχη. Την κάνω τη μαϊμουνιά μου. Καμιά φορά ξεχνάω να πλύνω τα δόντια μου πριν τον ύπνο. Όχι, βασικά ξεχνάω, βαριέμαι φάνταστα, γιατί έχω ένα πολύ κακό χούι. Μέσα στη νύχτα πολλές φορές σηκώνομαι και τρώω μπισκότα. Και επειδή δεν έχει νόημα να πλύνεις τα δόντια σου και να σηκωθείς να φας μπισκότα, και λέω εντάξει, τους άλλους θα φάω μπισκότα το βράδυ, δεν τα πλένω. Εντάξει, όταν έχεις κάνει κομμενάκι και είναι ακόμα αρχή και θες να ξυπνάς με φρέσκα να βρει, είναι ότι τα πλένεις. Το δικαιολογίες τώρα, κανονικά πρέπει κάθε πράγμα να το πλένω. Λοιπόν, 8. Βλέπετε όνειρα. Περιγράψτε ένα, ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, βλέπω πάρα πολλά όνειρα. Βλέπω όνειρα περίεργα, βλέπω όνειρα εφιαλτικά, βλέπω όνειρα χαρούμενα, βλέπω όνειρα σουρεαλιστικά, βλέπω όνειρα προφητικά. Γενικά έχω ένα θέμα με τον ύπνο και τα όνειρα. Παραδείγματος χάρη θα σας πω με ένα όνειρο. Κάθε φορά που βλέπω σκατά στον ύπνο μου την άλλη μέρα παίρνω λεφτά. Θα μου πείτε εντάξει, client mind τώρα τι μας λες. Αλλά όχι, αλήθεια συμβαίνει αυτό. Να σας περιγράψω ένα όνειρο που είδα. Ένα πολύ περίεργο όνειρο που είδα όταν ήμουν στο Λύκειο. Και έπαιζε ακόμα η λάμψη. Φανταστείτε πόσο χρονών είμαι τώρα. Λοιπόν, είχα δει ότι ήμουν στη γειτονιά μας την παλιά που έπαιζα με μια φίλη μου. Και ξαφνικά έκανε συννεφιά. Και γυρίσαμε και είδαμε τα σύννεφα και χωρίσαν τα σύννεφα στη μέση του μια στραφή και βγήκε ο Θεός. Και ο Θεός είχε τη φάτσα του Γιάνγκο Δράκου. Και γυρνάω και του λέω «Γιάνγκο!» και μου λέει «Βέρνα!» και του λέω «Γιάνγκο, είσαι ο Θεός!»
Και μου λέει, ναι, Βίρνα. Και μετά ξύπνησε. Βγάλετε άκρη από το όνειρο αυτό. Λοιπόν, πείτε μου και εσείς όνειρα. Σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να μου περιγράψετε ό,τι όνειρο θέλετε. Αν θέλετε και δύο και τρία και τέσσερα, δεν έχω πρόβλημα. Και δέκατη ερώτηση, πονηρή. Με ποιον ή με τι κοιμάστε αγκαλιά. Ποτέ από μικρή δεν κοιμόμουν αγκαλιά με αρκουδάκια και τέτοια. Δεν μ' άφηνε η μαμά μου, γιατί έλεγε ότι έχουν σκόνη και ότι οι τρίχες τους θα μπουν στο εμπνευστικό μου κτλ. Όταν μεγάλωσα και ήμουν αγκαλιά με διάφορους γκόμενους, αλλά ποτέ δεν με βόλευε, πάντα τους γυρνούσα την πλάτη μετά. Μετά ξανακοιμάμαι αγκαλιά με μαξιλάρια, έξανα μαξιλάρια για να βολεύω τα χέρια μου. Και τώρα κοιμάμαι αγκαλιά με τη Σούζη. Το κορίτσι μου το όμορφο, το οποίο αυτή τη στιγμή κοιμάται εδώ δίπλα μου ανάσκελα. Που ρίχνει έναν ύπνο. Αλλά η Σούζη κοιμάται αγκαλιά μαζί μου μέχρι να με πάρει ύπνος. Μετά με παρατάει και πάει στο κουμάσι της που έχω κάτω. Δεν θέλει να κοιμάται μαζί μου γιατί μάλλον ζεσταίνεται. Αλλά το καημένο κάνει υπομονή μέχρι να κοιμηθώ. Εγώ το έχω αγκαλιά και κοιμάμαι. Αυτά. Αυτές ήταν λοιπόν οι 10 ερωτήσεις. Θα τις γράψω κάτω στην περιγραφή για να τις κάνετε αντιγραφή και να τις έχετε εύκολα να τις διαβάζετε. Γιατί μπορεί να μην τις θυμάστε έτσι όπως τις είπα γρήγορα. Περιμένω τα βιντεάκια σας. Κάντε κορίτσια τα tag. Μην με αφήσετε έτσι, ναι, άντε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!